κύριοι συνάδελφοι, σε όλους τους πρόεδρους και δημοσιογράφους. Να πω πως η προβλημία που έχει δώσει το Υπουργείο για τον καταρρισμό των οικοπαίδων έχει λήξει στις 15 Ιουλίου. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, στην αρχή του τοποθέτηση δηλώθηκαν 8.200 οικοπαίδων που έχουν καταρριστεί. Έγιναν 48 καταγγελίες μέσα από την ίδια πλατφόρμα. Έχουν ελεγχθεί, όπως προβλέπει η νομοθεσία από το Δήμο, την υπεύθυνος του Δήμου, 25 από αυτές, 22 βρέθησαν τα οικοπαίδα καθαρά, βρέθηκαν καθαρά, 3 χρήζουν καθαρισμού, επομένως θα προβλεφθεί η διαδικασία, ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Η επιβολή προς Δήμου, και αν δεν καθαριστούν από τον ιδιοκτήτη, θα καθαριστούν με μέσα του Δήμου και θα αφαιρεθεί το κόστος καθαρισμού. Ήδη ο Δήμος Κιλκής, όχι μέσα από αυτές τις καταγγελίες, έχει επιβάλει σε 6 κατόχους οικοπαίδων πρόστιμο, διότι δεν ανταποκρίθηκαν και δεν καθάρισαν μετά από παρεμβάσεις τοπικών προέδρων, αλλά και από καταγγελίες πολιτών. Και έχει προβεί και σε 8 καθαρισμούς οικοπαίδων. Οι προβληματισμοί σας, κύριε Κοκκινίδη, είναι προβληματισμοί, νομίζω, όλου του σώματος, αλλά γενικότερα όλων όσων ασχολούνται με την πολιτική προστασία και όχι μόνο όλων των πολιτών. Όσον αφορά το Δήμο Κιλκής, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι οδηγίες που είχαν όλοι οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων ήταν μαζί με την αγροτική οδοποιία να έχουν στο πρόγραμμά τους και τις αντιπυρικές ζώνες. Δώσαμε μεγάλη βάση αυτό γιατί γνωρίζουμε τι ρόλο μπορούν να παίξουν σε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά. Το αποδεικνύει άλλωστε αυτό η καθημερινότητα. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν αυτά τα κονδύλια πραγματικά που διαθέτει η πολιτεία είναι επαρκή για αυτά τα φαινόμενα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καθώς στην περιοχή, ας πούμε, της Καλλιρόης, στρατεύτηκαν άλλα στρατιωτικά μέσα για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες πάνω στα βουνά, για να ξέρει η φωτιά για να δημιουργήσουν άλλη αντιπυρική ζώνη και ούτω καθεξής. Ευτυχώς έβρεξε και ο Θεός μας βοήθησε. Πάντως να ξέρετε ότι οι οδηγίες του Δήμου ήταν αυτές, σαφέστατες και νομίζω ότι τηρήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος, όπως και σήμερα που γίνονται, υπάρχουν μηχανήματα στα διοδόσια και στο ίσωμα, να δώσουν βάση στις αντιπυρικές και με το φορτωτή και με το γκρέιτερ του Δήμου. Τώρα, θα μου επιτρέψετε 2 λεπτά. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον όλους τους συναδέλφους. Να ευχαριστήσω καταρχήν για τα καλά λόγια, κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Μουρατίδη. Δεν απευθύνονται σε μένα όμως, κύριε Μουρατίδη, να ξέρετε, απευθύνονται στο προσωπικό του Δήμου. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, την ημέρα είναι στην εργασία του. Από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα και μέχρι το βράδυ, μέχρι το απόγευμα, κλείθηκαν πολλές φορές να είναι στις φωτιές. Και την επόμενη μέρα να ξανά είναι στη δουλειά του. Εγώ στα συγχαρητήρια ανήκουν πραγματικά στους υπαλλήλους του Δήμου και πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί υπάρχει μια αίσθηση στην κοινωνία ότι υπάλληλοι και γενικότερα δεν κάνουν τίποτα, είναι λαθασμένη αυτή η άποψη. Υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι στο σύνολο του σχεδόν που προσφέρουν πολλές υπηρεσίες στους καθημερινά στον πολίτη. Τώρα υπάρχουν όμως, κύριε Πρόεδρε, 2, κατά την άποψή μου, δρόμους που μπορεί να πάρει η αντιπολίτευση, οποιαδήποτε αντιπολίτευση σε όλους τους χώρους. Η μία είναι η δομική αντιπολίτευση που αναφέρθηκε ο κύριος Μουρατίδης με προτάσεις, με θέσεις, με ό,τι εξής. Και άλλη μια αντιπολίτευση στήρα που δεν βλέπει τίποτα το σωστό, που προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να διαστρεβλώσει, μερικές φορές ενίοτε να μπει και μερικά σηματάκια για να μηδενίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής. Θα ήθελα να πω ότι η αγαπητή συνάδελφος από την πολίτευση, νομίζω ότι συνδυάζουν δύο πράγματα αυτά. Καθώς στις περισσότερες αποφάσεις και της Δημοτικής Επιτροπής αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου είμαστε σχεδόν σύμφωνοι. Στη συνέχεια όμως, και πολύ καλά κάνουμε μετά το πρωινό, γιατί το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, παρότι εγώ δεν διαθέτω και δεν ασχολούμαι για να είμαι εμείς, με κάποια βιντεάκια, με κάποιες αναρτήσεις, λίγο μπερδεύουν τα πράγματα. Ενώ λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή ψηφίζουν τα περισσότερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί προσπαθούν να μπερδέψουν τα πράγματα και εξηγούν. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Ριγιάδης έθεσε ένα θέμα. Τοποθετήθηκε, παύλα, κατήγγειλε κάτι. Ότι μηχανήματα του Δήμου βρίσκονταν μέσα σε ιδιωτικό οικόπεδο και το κατάλληλο. Προκάλεσα τον κ.
Κυριάκη εδώ μέσα, κύριε Πρόεδρε, να μας πει πότε και πού έγινε αυτό. Δεν πήρα απάντηση. Στη συνέχεια ανήρτησε την τοποθέτησή του αυτή στο διαδίκτυο. Με αποτέλεσμα ο πολίτης να το βλέπει και να λέει: α, αυτή κάτι κάνουν. Έτσι, όποιος το βλέπει και δεν έχει την απάντηση στη δική μου. Προκάλεσα τον κύριο Γεωργιάδη να πει πότε και πού έγινε αυτό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι δομική αντιπολίτευση υπήρξη. Δεν σας κρύβω ότι μου άρεσε, κύριε Πρόεδρε, η τοποθέτηση και το βιντεάκι που είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη που μου δείξανε όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, τον τρόπο που πρέπει οι πολίτες να συμπεριφέρονται και ούτω καθεξής, αλλά και ο Δήμος ο ίδιος. Σας κρύβω ότι μου άρεσε. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου να βλέπω τον κύριο Μουρατέλη και τον κύριο Αστεβανίδη σε ένα έργο που είναι εν εξελίξει στην οδό Λέκα, που είναι ένα έργο που δεν έχει παραλυθεί, να κάνουν κάποια σχόλια. Στην ουσία αυτά τα σχόλια, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι για τον δημοτική αρχή. Είναι για τους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι μπορεί να γίνουν ζημίες την ώρα που εκτελείται ένα έργο. Δεν σημαίνει ότι αυτό το έργο, όταν κύριε συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε, όταν παραλυθεί, θα έχει αυτά τα προβλήματα. Να θυμίσω ότι είχε υποθεί ότι μπορεί αυτό το έργο να μην γίνει ποτέ. Προχωράει. Δεν προχωράει με τα βήματα ίσως τα αγωγά που θέλαμε. Να συμφωνήσω. Αλλά προχωράει. Προτού όπως παραλυθεί από την υπηρεσία, νομίζω ότι δεν πρέπει να προστέγεται και να προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Το τρίτο σημείο. Εκεί τα λόγια τελειώνουν. Ειλικρινά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Παρακολούθησα σε ένα, δεν είναι βέβαια τώρα, θα το πω, θα το μεταφέρετε. Έτσι, δημόσια μιλάμε, μην κατηγορηθώ πάλι, κύριε Πρόεδρε. Και όχι για να το πει, Σιμαφέλη, εάν αφορά σε αποτελεσματικό σύμβουλο, μπορείτε να το πείτε. Όχι, όπω σήμερα το κάνω αυτή την τοποθέτηση. Τώρα δεν θα επανέλθω. Παρακολούθησα λοιπόν σε ένα βιβλίο για την κυρία Δημάκη να λέει ότι στέλνουν του χειριστέ των μηχανημάτων μέσα στι φλόγε και στι φωτιέ και του λέμε να βγάζουν βιντεάκι για να αναταλούν στο διαδίκτυο και να λέμε τι καλή δουλειά που κάνουν. Λε και εσύ αυτά είναι μωρά παιδιά, δεν είναι χειριστέ 20 και 30 ετών. Επαγγελματίες, άψογοι που πρέπει να ξέρουν τι να κάνουν. Και αν κάποιος τώρα έχει τέτοια να βγάλει και να το αναπτύσσει για να πάρει και την ηθική ικανοποίηση από κάποιον να το πει: μπράβο, καλά έκανες. Μπράβο, που ήσουν εκεί. Είναι τόσο κακό αυτό και πρέπει γι' αυτό να βρεθεί η δημοτική αρχή. Αυτό είναι δομική αντιπολίτευση. Η δομική αντιπολίτευση είναι όταν γίνονται προτάσεις. Έτσι. Και έχουν σκοπό και στόχο να καλυτερεύσουμε τα πράγματα που μπορούμε σε πολλούς τομείς να τα καλυτερεύσουμε. Έρχομαι τώρα στον κύριο Βαθιά, το τέταρτο. Θα είχε μεγαλύτερη πράγματι σημασία το γεγονός ότι πήρατε στο Σοπάζα, κατά την άποψή μου, αν λέγατε πρωτίστως, έγινε μια προσπάθεια στο πάρκο κύριος. Έγινε μια προσπάθεια. Εμείς δεν είπαμε ότι κάναμε τους κρεμαστούς κήπους της Βαβιλώνας. Αλλά είναι μια προσπάθεια. Από τότε που αυτό το έργο παραλύθηκε, επί της ουσίας εγκαταλείφθηκε. Και από τη Δημοτική Αρχή, τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, και μόνο μετά το 19 έγινε μια προσπάθεια, φυτεύθηκαν δέντρα, καθαρίστηκε ο χώρος, καθαρίστηκε ο χώρος. Ναι. Αλλά αν με ρωτάτε αν χρήση ακόμα παρέμβασης, γιατί ο κ. Μουρατήρης, κ. Πρόεδρε, το αποκάλεσε έτσι με το παππού, εγώ θέλω πραγματικά εδώ να γίνει νομική αντιπολίτευση και να πούνε οι προτάσεις. Το τι προτείνουμε για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο το συγκεκριμένο. Αν τώρα κάνατε αυτήν την επισήμαση, πράγματι θα έχει ιδιαίτερη σημασία που πήρατε κάνα στο Σοπάζα. Πώς λέτε, Γαλλί. Λοιπόν, στο πάρκο Γαλλί. Αλλά εσείς, αφού ανέστησε τις ενέργειες που έκανε η Δημοτική Αρχή, πήρατε μετά από τρεις μέρες και είπατε αυτά που είπατε. Που δεν είναι πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν με ελπιοσύνη. Συμφωνώ εγώ και αναλαμβάνω και την ευθύνη, να ξέρετε. Εγώ εκεί που πρέπει την αναλαμβάνω την ευθύνη. Και ποια είναι η ευθύνη μου, στο ότι δεν, πιο νωρίς δεν ποτίσαμε τα δέντρα. Γι' αυτό και παρουσιάζει το φαινόμενο να έχουν ρίξει κατά μεγάλο μέρος τα φύλλα τους. Αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνω εγώ προσωπικά. Και κάποια κλαδιά πράγματι έπρεπε να έχουν εκλαδευτεί πιο νωρίς, γιατί είναι ξερά και δεν δημιουργούν και άλλο κινδύνου. Αλλά δεν πήγαμε μετά την ανάρτησή σα. Την ανάρτηση του κ. Βαφιάδη, κ. Πρόεδρε. Έτσι, είχαμε πάει από τα τέλη της εβδομάδας, από την Πέμπτη, όταν πραγματικά με καθυστέρηση, εγώ την αναλαμβάνω την ευθύνη, κατάλαβα τι συμβεί, κυρίως με τα δέντρα επαναλαμβάνω και με το τι έπρεπε να αποκτηθούμε. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, γιατί δεν έχω και άλλο χρόνο, να πω ότι δεν θέλω να χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά
Γιατί και αυτό δεν είναι νομική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι έχει να κάνει, όπως τον κύριο Βαφιάνη, τα λέει, μα καλά, αυτά είναι αυτονόητα. Γιατί δίνουμε συγχαρητήρια τους υπαλλήλους, κάνουμε. Δεν είπα τους υπαλλήλους. Δεν είπα τους υπαλλήλους. Παρακαλώ, κύριε Βαφιάνη, παρακαλώ.